Λοιπόν, έχω την Κωνσταντίνα Βαϊόπουλου και θα εξετάσουμε την περίπτωση να έχουμε στα χέρια μας τις δεξιότητες εκείνες και όλα τα tricks, τα κόλπα που θα μας φέρουν κοντά στον ιδανικό σύντροφο. Καλημέρα, Χριστίνα μου. Τι κάνεις? Είσαι μια κούκλα σήμερα, πρέπει να πω. Δεν υστερείς σε κάτι αν καλά με... Το αναφέρω, με έχεις αν δεν με απατούν τα μάτια μου. Δεν μου λες, Κωνσταντίνα. Είχα διαβάσει κάποτε ένα άρθρο που λεγόταν Track him, εντόπισε τον. Trick him, ξεγέλασε τον. Trap him, παγίδευσε τον. Mm-hmm. Πάμε, φύγαμε. Η παγίδα βέβαια γυρνάει προς το εμάς καμιά φορά. Κοσμοπόλιταν ήταν, ναι, ήταν κοσμοπόλιταν, μπράβο Σταριό. Ήταν κοσμοπόλιταν, λέγε. Και εστιάζουμε πολλές φορές στην θεωρία του μαγνήτη. Δηλαδή, γιατί προσελκύουμε τους λάθος συντρόφους και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ερωτευόμαστε. Πάντα. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Είναι σαν όλους τους άλλους. Είναι έρωτα τη ζωή μας. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Χωρίζουμε τελικά. Γιατί ήταν σαν όλους τους άλλους. Και μέσα με τον χωρισμό έρχονται και εξής ερωτήσεις. Τι έκανα πάλι λάθος? Γιατί τους τραβάω σε το μαγνήτη? Όταν εγώ δεν έχω ξεκάθαρες προσδοκίες και μου δημιουργείται η ελπίδα ότι θα αλλάξω τον άλλον και θα τον φέρω στα μέτρα μου, τότε συνήθως η κατάληξη είναι κοινή και με καταστροφικές συνέπειες. Γιατί όμως το κάνω αυτό? Ίσως γιατί ο έρωτας δεν είναι και τόσο τυφλός τελικά. Και τι θέλω να πω? Όταν εγώ επιλέγω να σχετιστώ με κάποιους συντρόφους, το κάνω γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μου επιτρέπουν να αναπαράγω κάποια συναισθηματικά μοτίβα τα οποία έχω ζήσει στη δική μου οικογένεια, σε αυτήν που μεγάλωσα, με τους πρώτους μου συντρόφους, τους γονείς μου. Αλλά σε αυτή τη σχέση, αυτή τη φορά, νιώθω πως όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάρω περισσότερα πράγματα, θα λάβω περισσότερη αγάπη. Οδηγούμαστε έτσι λοιπόν σε αδιέξοδες σχέσεις. Το κορίτσι το βλέπω να κλαίει παρόλα αυτά. Πάνω στην αδιέξοδη σχέση έπεσε το κλάμα, ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Απλώς με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε στους ανθρώπους που μας είναι πιο οικοί. Είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε το ίδιο λάθος για πάντα, αυτό μου λες? Όχι. Απλώς πρέπει πρώτα να ξέρουμε γιατί το κάνουμε αυτό. Για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, εγώ ξέρω λοιπόν ότι είμαι δέσμια του Σισύφιου μαρτυρίου να γίνονται τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Και γνωρίζω τον επόμενο. Τι θα με σταματήσει εμένα που έχω μέσα μου ενσωματώσει όλο αυτό το σύστημα να μην κάνω το ίδιο λάθος? Πώς μπορώ, ρε παιδί μου, να πω απά. Τώρα δεν πάμε ξανά για τα ίδια. Πάμε για κάτι διαφορετικό. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Είναι χρήσιμο να αποδεσμευτούμε για αρχή από το παρελθόν. Ωραία. Δηλαδή, η όποια δέσμευση του παρελθόντος είναι σαν την άγκυρα που εμένα δεν με αφήνει να προχωρήσω. Πώς ξέρεις τι είναι αυτό που σε έχει δεσμεύσει και ποιο είναι το κομμάτι του παρελθόντος που σε κρατάει, ρε παιδί μου? Είμαι δυστυχισμένος, δεν είμαι καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Επίσης, η πεποίθηση του ότι εγώ ψάχνω να βρω το άλλο μου μισό είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει, γιατί υποδηλώνει ότι είμαι ένα άτομο το οποίο δεν είμαι ολοκληρωμένο. Βέβαια. Και περιμένω κάποιον άλλον για να δώσει νόημα στη ζωή μου. Ενώ αυτό που χρειάζομαι ουσιαστικά είναι ένα σύντροφο να με εκτιμάει και να με αγαπάει για αυτό που είμαι. Mm-hmm. Κάνω πράγματα επίσης για τον εαυτό μου. Πράγματα τα οποία απολαμβάνω. Εάν είμαι μέσα σε μια ελεύθερη σχέση και κάνω πράγματα για μένα, νιώθω πιο χαρούμενος και πιο ανανεωμένος. Δεσμεύομαι σε μία σχέση με βάση τις ανάγκες μου, δηλαδή σκέφτομαι όχι τι θέλω, αλλά τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Και φυσικά, αν εγώ θελήσω να σχετιστώ με έναν άνθρωπο, θα επιλέξω αυτόν τον άνθρωπο όχι με τα μάτια τα δικά σου, με τα μάτια των άλλων. Καλά, και είναι καταδικασμένη. Κάτι κατάσταση που είναι ιδανικό για σένα μπορεί να είναι κατάλληλο για μένα, αλλά επιλέγω τον σύντροφό μου με προσοχή να ταιριάζουμε πραγματικά. Και εδώ δεν εννοώ φυσικά να είμαστε ίδιοι και παράλλαχτοι, αλλά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του ενός με του άλλου να είναι κάτι το οποίο συνθέτει και να μην δημιουργεί ένα χάσμα. Άρα, ας συνοψίσουμε. Τι κάνουμε λάθος, δηλαδή? Αυτό που κάνουμε λάθος είναι καμιά φορά ο φόβος της μοναξιάς, ο οποίος θολώνει και την κρίση μας. Και προκειμένου να μην είσαι μόνος σου, πέφτεις στον πρώτο τυχόντα χωρίς να πληρεί τα κριτήρια. Ακριβώς. Τραγικό είναι αυτό. Και οδηγούμαστε σε συντρόφους που μπορεί για αυτούς να μην τρέφουμε αληθινά συναισθήματα και φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ανασφάλειές μας. Ή φοβόμαστε την εγκατάλειψη και την απόρριψη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω αυτό. Και ανθρώπινο είναι. Απ' την άλλη, τα αληθινά συναισθήματα δεν προκύπτουν και από την πρώτη μέρα. Και ο κατάλληλος να είναι, σου παίρνει και λίγο καιρό μέχρι να τον αγαπήσει, να τον συνηθίσει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα δεις τον κατάλληλο και θα πεις «Α, αυτός είναι, ξεκινάω από σήμερα να τον αγαπάω». Θέλει λίγο, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο. Γιατί και ο άνθρωπος, όπως λέει η μαμά μου, την οποία πάντα συμβουλεύω, αγαπιέται με τις χάρες του. Δηλαδή και ο κατάλληλος να είναι, άμα έχει κακή συμπεριφορά, θα μείνει ο κατάλληλος σε ιδανικό επίπεδο, αλλά δεν θα είναι τελικά ο κατάλληλος, γιατί δεν μπορείς να ταυτιστείς με αυτόν. Σίγουρα. Και όσο γνωρίζεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, το σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις και κάποια στοιχεία του. Δηλαδή, όσο αρνείς εσύ
να συνειδητοποιήσεις και να αποδεχτείς ποιος είναι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου, αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί κάνεις εκπτώσεις και στον εαυτό σου και στη ζωή σου. Θέλουμε γρήγορες κινήσεις όμως σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί αν ξεκινάς την ερωτική σου ζωή στα 20 κάτι, έχεις και μπροστά σου κάποια χρόνια. Όταν την ξεκινάς στα 30, έχεις κάποια λιγότερα. Στα 40, έχεις ακόμα λιγότερα. Στα 50, έχεις ακόμα λιγότερα. Δεν θεωρώ ότι σταματάει ποτέ αυτή η ιστορία. Βέβαια, ο χρόνος, τι σημαίνει ο χρόνος για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δηλαδή, ακόμη και οι πιέσεις λόγω κοινωνικών πεπιθήσεων κάποιες φορές βοηθάνε σε αυτό, στο να επιλέξουμε λάθος συντρόφους. Ο κοινωνικός μας περίγυρος καμιά φορά βιάζεται. Ίσως περισσότερο από εμάς να μας αποκαταστήσει, γιατί μπορεί να είμαστε μεγάλοι στην ηλικία. Αυτό είναι ένα λάθος κριτήριο. Καταρχήν, τι σημαίνει αποκαταστήσει, είπαμε. Τι είναι αυτό το ρήμα που είπες μόλις. Θα ήθελα να το ξεχάσω για κάποιο λόγο. Αποκαταστήσει, αποκαταστήσει. Να μας αποκαταστήσει, ναι. Δηλαδή. Πώς αποκαθίσταται κάποιος? Δυστυχώς, σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους, μόνο εάν βρίσκεται σε μια σχέση με κάποιον άλλον. Να με αποκαταστήσει. Ακόμη και αυτός. Να μου εξασφαλίσει ένα εισόδημα, έτσι. Αποκαθίσταμε πολύ ωραία. Σήμερα, τώρα ξεκινάω την αποκατάσταση, να ξέρετε. Ναι. Κατά τα άλλα, πώς αποκαθίσταται κάποιος όταν έχει ένα γάμο? Εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος αποκαθίσταται από τη στιγμή που θα αγαπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και θα νιώσει περήφανος από τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να με απογειώσει κανένα στη ζωή μου. Εάν δεν το κάνω πρώτα εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα και το Α και το Ω. Mm. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινάμε οποιοδήποτε θέμα. Σχέσεις. Πρώτα πρέπει να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Ξέρω εγώ, ζευγάρια που δοκιμάζονται από κάτι, πρώτα να είμαι καλύτερα με τον εαυτό μου. Τι έχουμε πει κατά καιρούς, ποια είναι τα θέματα που έχουμε θίξει. Θυμάσαι, είμαι καλός γονιός, πρώτα να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Έτσι ξεκινάνε, ναι. Παιδιά. Έτσι ξεκινάμε τις συζητήσεις. Και επίσης, θα ήθελα να πω, Χριστινάκη μου, και το εξής, ότι. Ένας μαγνήτης, δηλαδή αυτή η φράση που λέμε «έχω το μαγνήτη και τραβάω τους λάθος συντρόφους». Δεν τους τραβάω, δεν τους διαλέγω, πέφτω κατά μέτωπο. Έλκεται κιόλας, δηλαδή δεν τους έλκω μόνο, άρα σημαίνει ότι κι εγώ ίσως έχω κάτι το οποίο, όπου έλκομαι από αυτούς τους ανθρώπους. Αμα αυτό είναι. Είναι καλό λοιπόν να σκεφτόμαστε ίσως και ποια πρότυπα συμπεριφοράς έχω εγώ μέσα στις σχέσεις μου και ίσως ποια λάθη επαναλαμβάνω ώστε να μπορέσω να τα αλλάξω. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάναμε μία απόπειρα να καταλάβουμε τι... Δεν θα καταλάβουμε ποτέ βασικά, γιατί είναι και λίγο θέμα τύχης. Γιατί μπορεί ο κατάλληλος άνθρωπος να βρίσκεται στην Αμερική. Δεν θα το συναντήσεις ποτέ. Ναι, βέβαια, αν έχεις στο μυαλό σου όμως ότι ο κατάλληλος άνθρωπος βρίσκεται μόνο στην Αμερική, σίγουρα δεν θα τον ορίσεις ποτέ. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και... Λίγο πιο κοντά. Στοχευμένα. Έτσι πες μου. Local, κουλέρ local να ψάχνετε, παιδιά. Να ψάχνετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μακριά, κοντά στους ισχυροχειδρόμους. Δεν δυσκολευόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ μου πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω τι θα συζητήσουμε, αλλά θα με το κρατάς έκπληξη. Κάτι έχω σκεφτεί. Α, τι. Βλέπω ότι γενικότερα δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που έχουμε. Μα γιατί το λες αυτό? Αυτό το ανικανοποίητο θα ήθελα να εξερευνήσουμε λιγάκι στη ζωή. Για ποιο λόγο το κάνουμε. Το σύνδρομο γυναίκα του ψαρά. Το θυμάστε το παραμύθι. Που όλο ήθελε κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και στο τέλος ξαναγύρισε στην πρώτη κατάσταση. Θα μπορούσα. Πολύ ωραία. Το ονοματίζω εγώ. Και αν υπάρχει ελεύθερο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επιστήμονα εκεί έξω με μια μνήμα στο όνομά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα.